κάνεις. Κοιτάς το ρολόι. Βλέπεις τι ώρα είναι και ξέρεις αν μπορείς να ξανακοιμηθείς ή αν πρέπει να σκοτήσεις από το κρεβάτι. Η σκέψη του χρόνου σε ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από την ένδειξη του ρολογιού εξαρτάται το πότε θα φας, θα κοιμηθείς ή θα βγεις έξω. Για την ακρίβεια, ο χρόνος κυβερνάει τη ζωή μας σε τέτοιο βαθμό που είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε μία ολόκληρη μέρα χωρίς να παρακολουθήσουμε τη χρονική μας εξέλιξη. Ο χρόνος μας βοηθάει να βάλουμε την ημέρα μας σε μία σειρά. Μας λέει τι πρέπει να κάνουμε ή πότε θα συμβεί κάτι. Αυτή η ρουτίνα προσφέρει, κατά κάποιο τρόπο, ένα αίσθημα ασφάλειας. Μία σταθερότητα που σαν ποτάμι μας μεταφέρει μαζί του και μας πηγαίνει από το παρελθόν στο παρόν και συνεχίζει προς το μέλλον. Από την άλλη όμως, αυτή η διαρκής επανάληψη των ίδιων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων, ο προγραμματισμός της ημέρας μας, καμιά φορά οδηγεί σε ψυχική κούραση και εξάντληση, μιας και που η ρουτίνα συχνά συναντιέται με τη μονοτονία. Φανταστείτε τη ζωή σας σαν μία μελωδία, όπου υπάρχουν επαναλήψεις ίδιων μοτίβων, αυξομοιώσεις ήχων και συναισθημάτων. Όσο ωραίο και είναι όμως ένα μουσικό κομμάτι, η παύση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του. Γιατί δίνει την ευκαιρία στον μουσικό και στον ακροατή να πάρουν μία ανάσα, ώστε να σκεφτούν αυτό που έχει ήδη γίνει. Να γεμίσουμε αυτό και να προετοιμαστούν για ό,τι ακολουθήσει. Πρόκειται για μία πολύ μικρή, αλλά πολύτιμη στιγμή. Αυτή η ανάσα είναι που ορίζει το διάλειμμα, την ανάγκη, τη διαφυγή από τη ρουτίνα. Το να μην γίνει η ρουτίνα, κλίξε. Πολλοί αντιλαμβάνονται η παύση ως χαμένη, μη παραγωγικό χρόνο. Και πράγματι, τη στιγμή της παύσης μοιάζει να είσαι άπραγος ή ακόμα και αδιάφορος. Πόσο αλήθεια είναι όμως αυτό? Προσωπικά, πιστεύω πως η παύση δεν είναι τεμπελιά, αλλά ένα διάλειμμα ανάμεσα στο τι έκανα πριν και τι θα κάνω μετά. Μία στιγμή κατά την οποία ανακτώ δυνάμεις και καμιά φορά μπορεί να σκεφτώ κάτι που δεν θα σκεφτόμουν ποτέ μες στο καθημερινό τρέξιμο. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον Εύτονα. Τη στιγμή που ανακάλυψε τη βαρύτητα, δεν φαίνεται να έκανε κάποιο πείραμα ή να δούλευε πάνω σε μία ιδέα του. Απλώς ξεκουραζόταν. Και παρατήρησε κάτι. Κάτι που του έδωσε μία ιδέα για να αναπτύξει τις θεωρίες του. Είναι βέβαιο πως όταν πιέζεσαι από χίλια πρέπει, κοιτάζεις αλλά δεν βλέπεις. Κάνεις αλλά δεν σκέφτεσαι. Προσπερνάς χωρίς να νιώθεις. Η παύση δημιουργεί χρόνο και χώρο για να δεις αυτό που βρίσκεται μπροστά στα μάτια σου. Η παύση δίνει ευκαιρία για ένα στοχασμό. Πολλοί καλλιτέχνες, όταν δημιουργούν ένα θεατρικό έργο, ένα κείμενο, έναν πίνακα ζωγραφικής, χρειάζονται λίγο χρόνο μετά από όλο αυτό το κόπο για να χαλαρώσουν, να ξεκαθαρίσουν τη σκέψη τους, να πάνε ένα βήμα πίσω και πια με καθαρή ματιά να δουν αν τους αρέσει πραγματικά. Η εξέλιξη της ζωής και η ανάπτυξη ενός ανθρώπου περνάει μέσα από επιλογές και αποφάσεις. Χωρίς ένα στοχασμό, το πέρασμα από μία προηγούμενη φάση της ζωής στην επόμενη δεν θα είχε νόημα. Είναι σημαντικό να φωτίζουμε μέσα στην ημέρα τα θέλω μας, να βάζουμε για λίγο στην άκρη τα πρέπει, να βρίσκουμε στιγμές χαράς, συνθήκες που μπορεί να αναπαυθούμε, να προάγουμε το πνεύμα μας, να καλλιεργήσουμε κάποιο ταλέντο μας. Η παύση δεν σημαίνει ακινησία ή τεμπελιά όταν συνοδεύεται από επιθυμία. Ας σκεφτούμε τα λόγια του Λέσιν. Να τεμπελιάζουμε στο κάθε τι. Εκτός από τον έρωτα και το ποτό. Εκτός από την τεμπελιά. Αν αξιοποιήσουμε κατάλληλα τον ελεύθερο μας χρόνο, έχουμε τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε την καθημερινότητά μας με νέα ερεθίσματα και νέες παραστάσεις. Διώξε την αίσθηση της ρουτίνας που δημιουργεί την ιδέα ότι η ζωή είναι μια διέξοδη επανάληψη των ίδιων πραγμάτων. Κάνε παύσεις, πάρε ανάσες, time out και μόλις κέρδισες τη ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.